σε αυτό το βίντεο θα σας δείξουμε για την περιπέτειά μας με την Άναμπελ. Θα δείτε το πώς την γνωρίσαμε και πώς την αντιμετωπίσαμε. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Τι περίεργο, μια κούκλα. Τόσο ωραία κούκλα, και ποιος να την άφησε άρα εδώ πέρα παρατημένη, είναι τόσο ωραία. Γεια. Όπα, νόμιζα πέρασαν αυτά τα χρόνια που παίζαμε με τις κούκλες. Μήπως να τα ξαναγυρίσουμε. Μήπως καλύτερα να αφήσεις κάτω την κούκλα και να βγάλεις τη ζακέτα. Δεν θέλω να την αφήνω μόνη της. Κίκη, τι λες, αφού είναι μοναχά μια απλή κούκλα. Γεια. Γεια. Τι έπαθε η Κική. Κική, γιατί μας αγνοείς. Γεια σας, παιδιά. Θέλετε να παίξουμε. Κική, τι λες. Καλά, γιατί είσαι τόσο περίεργη. Ιου, τι άσχημη κουκλά είναι αυτή που κρατάς. Είσαι άσχημος. Αυτή είναι η φιλενάδα μου. Ούτε να ασχοληθώ δεν θέλω. Μήπως πολύ απλά έπαθε ηλίας και έχει πυρετό. Κική, μήπως να πάμε στο διευθυντή για να σε δει ο διευθυντής και να φωνάξει κανένα γιατρό. Γιατί να φωνάξουμε κανένα γιατρό. Έτσι απλά, η ασφάλεια. Όχι, νιώθω υπέροχα. Έτσι κι ούς αλλιώς είναι ώρα για μάθημα, ναι, Αναμπέλα. Η Αναμπέλα, το ακούσατε αυτό. Ναι. Πάμε μαζί της, επειδή δεν πρέπει να την αφήσουμε σε τέτοια κατάσταση. Και εγώ θα πάρω την ψάρια της, επειδή με τη μανία της με την κούκλα την ξέχασε. Πότε πρόλαβες να κάνεις κοτσιδάκια. Δεν θα σε αφήσω ποτέ. Θα είμαστε για πάντα φίλες. Θα παίζουμε κάθε μέρα. Παιδιά, εγώ δεν ξέρω για σας, αλλά εγώ φοβάμαι. Κική, μίλα μας λιγάκι, επειδή μας τρομάζεις. Πού είναι το τρομακτικό? Ο τρόπος που μας μιλάς μας φοβίζει. Τι λέτε, μια χαρά μιλάω. Έτσι δεν είναι, Αναμπέλα? Καλά, αυτό ήταν, δεν το αντέχω άλλο. Μην την ξανά πειράξεις ποτέ ξανά. Το κατάλαβες? Δεν θα μας ξανά πειράξουνε ποτέ ξανά. Ειδικά εσένα. Το κατάλαβες? Μήπως ξέρετε από πού ήρθε αυτή η κούκλα? Πριν μισή ώρα τη βρήκε δίπλα στην πόρτα. Γιατί έπαθε τόσο κόλλημα με αυτήν? Δεν ξέρω. Εγώ νόμιζα κάτι είχε η κούκλα και την έκανε έτσι. Προσπάθησε να της την πάρεις. Γίνεται να παίξω μαζί σας? Ναι, αλλά αυτή τη φορά δεν θα μου την ξαναπάρετε. Καλά, καλά. Βλέπετε, μόνη της γίνεται σιγά σιγά κούκλα. Πρέπει να τη σταματήσουμε. Κική, για ποιο θέμα συζητάτε? Η Αναμπέλα λέει ότι δεν σας χρειαζόμαστε άλλο. Γι' αυτό θα πρέπει να φύγουμε. Πρέπει να τη σταματήσουμε. Τι έγινε? Πού είναι το πρόβλημά σας? Πουθενά δεν είναι το πρόβλημα. Άμα δεν θέλεις να κάνεις μαζί μας παρέα,
θα πάμε εμείς έξω. Έτσι, παιδιά! Αφού δεν θέλουμε να την ευριάσουμε, έτσι! Ναι! Και γιατί ήρθαμε εδώ? Επειδή πρέπει να σκεφτούμε κάτι για να τη βοηθήσουμε. Ωραία, έχουμε καμιά ιδέα? Εμένα μου φαίνεται ότι όλα τα προβλήματα είναι του κούκου. Ωραία, Αναμπέλα. Τώρα είμαστε μόνες μας. Όπως ζήταγες. Τότε, αν δεν υπάρχει κούκλα, δεν θα έχουμε προβλήματα. Έτσι ακριβώς. Τι συμβαίνει, Οδυσσέα? Και δεν είναι καλά! Γίνεται κούκλα! Ναι, πηγαίνετε στην τάξη να τη δείτε. Τι εννοείται γίνεται κούκλα? Θέλετε πάλι να χάσετε μάθημα? Κοιτάξτε. Κοιτάξτε. Και πού είναι? Πάτε γρήγορα ετοιμαστείτε για μάθημα. Λοιπόν, μπείτε όλοι μέσα, εγώ έρχομαι σε λίγο. Μα τι έγινε, κύριε, εγώ εδώ είπα. Το ακούσατε αυτό? Ναι, πάμε να δούμε. Πάμε. Ναι. Ησυχία, πρέπει να ακούσουμε από πού βγαίνει αυτός ο ήχος. Από εδώ ακούγεται. Όντως, ναι. Πάμε να δούμε. Ναι. Μάμι. Ανοίξε το φως. Μάμι. Κίκη, τι κάνεις εκεί πέρα σε ένα κουτί? Κίκη, μας ακούς? Όταν με την κούκλα δεν παίζουνε, την βάζουμε στην άκρη. Έλα, φτάνουν τα παιχνίδια, σταμάτα να μας τρομάζεις. Ελάτε να παίξουμε. Ναι, σε λίγο θα παίξουμε. Ποιος την κούκλα? Αφήστε την ήσυχη. Δεν της αρέσει να την πειράζουνε οι άσχετοι. Κίκη, αυτό είναι για το καλό σου. Όχι. Δεν θα φύγετε πουθενά. Εγώ και η Αναμπέλα θα παίξουμε. Παιδιά, πρέπει κάπως να την ξεφορτωθούμε. Ποια από τις δύο? Είναι Άναμπελ, καλέ. Έτσι περιμένουμε. Πάμε. Αργήσατε. Ήδη το παιχνίδι άρχισε. Λοιπόν, παιδιά, τι θα την κάνουμε αυτή την κούκλα? Μήπως καλύτερα να την κάψουμε? Ναι, καλά, για να δουν τη φωτιά και να έρθουν όλοι. Εγώ λέω καλύτερα να την πετάξουμε μακριά. Εγώ συμφωνώ με τον Οδυσσέα. Ωραία, πάμε να κρυφτούμε για λίγο. Πάμε. Εντάξει, παιδιά, πάμε να δούμε αν η Κίκη έγινε καλά. Πάμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Πάμε. Λοιπόν, είστε έτοιμοι? Εγώ λίγο φοβάμαι, αλλά άλλη επιλογή δεν έχουμε. Πρέπει να δούμε αν εξαφανίστηκε η μαγεία της. Οδυσσέα, μήπως να το βάλεις στη θέση του? Τι λες, αυτό θα μας χρειαστεί. Πώς θα υπερασπιστούμε τον εαυτό μας? Τι, εσείς στην Κική, με αυτό? Ανέστη, αυτή πλέον δεν είναι η Κική και πρέπει μόνοι μας να σωθούμε. Ναι, εγώ δεν θα ήθελα σε τέτοια μικρή ηλικία να γίνω κούκλα. Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι κάποτε θα μιλάμε τόσο σοβαρά για κάτι τέτοιο. Κανένας βέβαια το φανταζόταν.
Λοιπόν, πάμε! Τι, εξαφανίστηκε και αυτή και το κουτί. Νιώθω ότι δεν είναι καλό αυτό. Και πού να τη βρούμε τώρα? Παιδιά, μήπως να πάμε στην κυρία και να τα πούμε όλα? Μάλλον έχεις δίκιο. Μόνοι μας δεν θα τα καταφέρουμε. Πάμε. Το ακούτε αυτό? Ναι. Κάτι δεν θέλω άλλο να μπω εκεί μέσα. Έχεις κάποια άλλη πρόταση? Όχι, απλά αυτή η μουσική. Από αυτήν όλα άρχισα. Άρα και εκεί. Είναι εκεί μέσα. Αλλά πώς βγήκε από την τάξη? Παιδιά, εσείς όπως θέλετε, αλλά εγώ θα μπω μέσα. Μάμι. Ωχ, αυτό είναι το κουτί από την κούκλα. Πώς έγινε αυτό, αφού εμείς την πετάξαμε? Κι εγώ σας έλεγα, καλύτερα να την κάψουμε. Καλύτερα να μην είχε γίνει τίποτα από όλα αυτά. Τι θα κάνουμε τώρα? Πρέπει να υπάρχει κάτι για να τις θεματίσουμε. Το ακούσατε? Νομίζω άκουσα τη φωνή της κυρίας. Πάμε να δούμε. Πάμε. Νομίζω ακούγεται από την τάξη που είμαστε. Πάμε να δούμε. Πάμε. Το ρισκάρουμε, το ξέρετε πάρα πολύ αυτό. Ωχ, πώς έβαζε αυτό το κουτί εδώ? Ας δούμε τι έχει. Θέλω να παίξω, θέλω να παίξω, θέλω να παίξω. Όχι πάλι, το έχουμε ξαναπεράσει αυτό. Να παίξω, να παίξω, θέλω να παίξω. Πάμε γρήγορα από εδώ. Πού πάτε? Το παιχνίδι μόλις άρχισε. Εσείς θέλατε να μου κλέψετε την κούκλα Αναμπέλα? Όχι, όχι, απλά θέλαμε να παίξουμε. Τότε ελάτε να παίξουμε. Η Αναμπέλα περιμένει. Τι να κάνουμε, μας πλησιάζει. Να παίξουμε, να παίξουμε, να. Τι είναι αυτό το κουτάκι? Δεν το έχω ξαναδεί. Όχι! Άσε τώρα αυτό το κουτί κάτω! Τι έχει αυτό το κουτί? Κούκλες δεν παίζουνε με κουτάκια. Κούκλες κοιμούνται κουτάκια. Εντάξει, το πετάξαμε μόνο. Μην ανησυχείς. Μου φαίνεται ότι όπου να είναι θα βγει η κυρία. Και πιστεύω είναι πιο τρομακτική κούκλα από ό,τι η Κική. Πού είναι και εκεί? Αυτή η συνήθειά τους να εξαφανίζονται με τρομάζει πιο πολύ απ' όλα. Παιδιά, κάτι μου φαίνεται ότι αυτό το κουτάκι δεν είναι απλό. Γιατί το λες αυτό? Δεν είδες πως έκανε η Κική, η κούκλα η Κική, πως έκανε για αυτό το κουτί? Εσύ πιστεύεις ότι αυτό το κουτί τρόμαξε την Κική? Μήπως είναι το κλειδί για να ελευθερώσουμε την Κική, την κούκλα την Κική και την κυρία? Το παιχνίδι άρχισε. Όλοι θα παίξουν. Να κρυφτείτε δεν θα μπορέσετε. Όλοι θα παίξετε. Θα μας πιάσουνε. Πρέπει να δούμε το κουτί και τι να κάνουμε. Βάλ' το στο τραπέζι! Δώσ' το εδώ! Ένα, δύο, κούκλα είναι μέσα σου. Τρία, τέσσερα, παίξε μαζί της. Πέντε, έξι, παίξε ή θα το μετανιώσεις. Εφτά, οχτώ, θα πετάξουμε πάνω το κουτί. Εννιά, δέκα, την κούκλα για ύπνο θα βάλουμε. Όλο αυτό είναι τρελό! Όλη αυτή η ιστορία είναι μια τρέλα! Κατάλαβε κανείς τι εννοεί!
Κράτα! 7-8 θα πετάξουμε πάνω το κουτί. Μήπως όχι πρέπει να το πετάξουμε. Πάρε. Δεν βοήθησε, μήπως πρέπει πιο δυνατά. Ας δοκιμάσουμε. Αναμπέλα, θες ακόμα να παίξουμε? Βικτώρια, θυμίσου, αυτές οι κούκλες παγώτουσαν το κουτί. Όχι, το κουτί, άστο. Δώστε το κουτί με το καλό. 9-10, πρέπει η Αναμπέλα να κοιμηθεί. Δώσε το κουτί, δώσε το κουτί. Αναμπέλα, κοιμήσου. Όχι! Πού εξαφανίστηκαν? Ωχ, δεν είναι εδώ, εξαφανίστηκαν. Κοιτάξτε, η Αναμπέλα στο κουτί. Δηλαδή, πέτυχε. Απλά πρέπει να βρούμε την Κική και την Κυρία. Κική. Κική. Γεια, είδατε μήπως τα πράγματά μου? Κική, δεν ξέρεις τι έγινε μόλις τώρα. Άμα σου πούμε, θα τρελαθείς. Τι έγινε, μήπως και εμένα μπορείτε να μου πείτε, γιατί στις τελευταίες 2 ώρες δεν θυμάμαι τίποτα. Κυρία! Ωχ, τι ωραία κούκλα. Όχι! Λοιπόν, παιδιά, γνωρίστε τους 2 καινούριους μαθητές σας, την Κίτη, την δίδυμη αδερφή της Κικής, και τον Παύλο, τον αδερφό της Κωνσταντίνας. Όχι, όχι, πάλι αυτά τα μαύρα κουράκια! Οδυσσέα, τι φωνάζεις, δεν τρέπεσαι λιγάκι? Μα κυρία, αυτά τα παιδιά είναι μπελάδες! Δεν θέλω να ακούω τίποτα, Οδυσσέα μου, ούτε που τα γνώρισες λες κακά πράγματα για αυτούς. Μην δίνετε, παιδιά, σημασία. Είναι λίγο περίεργος ο Οδυσσέας μας. Πηγαίνετε, καθίστε. Τελικά τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Οδυσσέα, τι έπαθες σήμερα? Μια χαρά παιδιά είναι. Μόνο που είναι λίγο κακοντυμένα. Έλα ρε Οδυσσέα, από την εμφάνιση δεν μπορείς να καταλάβεις πως είναι τα παιδιά. Μπορεί να είναι πολύ καλά παιδιά. Ναι, αλλά... Τι αλλά? Οδυσσέα, κόφτο. Πια. Κωνσταντίνε, ο αδερφός σου δεν είναι άσχημος και με τα μαύρα του. Για σένα. Μετά το μάθημα θα δει τι θα πάθει. Σιγά, χαλάρωσε. Ουφ, Κέιτι, μην τολμήσεις και κάνεις καμιά βλακεία. Εντάξει, καλή Κική, μπορεί να είναι καλή. Σταθή, εγώ ξέρω καλύτερα την αδερφή μου. Καλά, καλά, όλο νευράκια έχεις. Ναι, μπράβο, σωστά μικρό μου ξωτικάκι. Εγώ δεν είμαι το ξωτικάκι σου, κατάλαβες? Κοίτα εδώ εκεί πέρα το αγόρι. Ναι και? Αυτός εδώ μας κάνει για κοράκι. Τι εννοείς? Τι? Α, κυρία, είπε ότι είναι περίεργος άνθρωπος, έτσι. Ωραία. Και οι περίεργοι άνθρωποι μας κάνουν για κοράκια. Δηλαδή θα κάνει πάρα πολλές βλακίες μαζί μας και θα περνάμε τέλεια. Γιατί? Τι και τι? Μαύρο κοράκι, είσαι καλά? Μη μου το παίζεις καζός. Αν μου το παίζεις καζός και συνεχίζεις έτσι, θα πάρω την καζότητά της, μαύρα κοράκια. Δηλαδή θέλει να πάρει τον Οδυσσέα στην ομάδα μας? Ναι, το μάδεψες. Ωραία. Τώρα πάρε ένα χαρτί και γράψε εκεί πέρα. Θες να πετύχεις στην καλύτερη ομάδα του κόσμου? Και πέτατο το. Hey, αυτό είναι δικό μου τετράδιο. Δεν μας νοιάζει. Άνοιξε το ρε. Όχι στα όνειρά σου. Καλά,
καλά, μετά θα δεις. Λοιπόν, παιδιά, κάντε λίγο ησυχία, βγάλτε μου όλα τα τετράδια και αρχίζουμε να κλείνουμε τα ρήματα. Εγώ παίζω, εγώ ξεκινώ, εγώ τραγουδώ. Μα κυρία, αυτά είναι για μωρά! Ναι, Στάθη μου, το ξέρω, αλλά εγώ τώρα έχω μια σημαντική δουλειά και θα λείψω λίγο. Θέλω να κάτσετε φρόνημα. Α, ναι, και μην ασχολείστε με κάτι άλλο. Κυρία, τότε γιατί δεν βάζετε κάποιον υπεύθυνο στη τάξη? Ναι, έχεις δίκιο, Βικτόρια. Η υπεύθυνη θα είναι η... Κυρία, μπορώ να είμαι εγώ, σας παρακαλώ. Όχι, κυρία, να είμαι εγώ. Όχι, εγώ. Λοιπόν, παιδιά, θα βάλω δύο υπεύθυνους. Την Κωνσταντίνα και τον Στάθη. Εγώ, όπως πάντα, ποτέ, πολύ άδικο. Εγώ σιγά μην γράψω αυτά τα χαζαρήματα. Καλύτερα θα παράξω. Ξέρεις κάτι από ρήματα? Όχι, όχι, αλλά μπορείς να τη γράψεις. Όλα μάλλον λάθη θα είναι. Εντάξει, ευχαριστώ, κολλητέ. Ας είναι και λάθη, δεν μοιράζουν. Δεν μοιάζει. Εγώ που τελείωσα πάντως. Κι εγώ. Εγώ σε λίγο τελειώνω. Εγώ τελείωσα. Επιτέλους, τώρα τελείωσα. Μπα, τι σύμπτωση κι εμείς. Δεν σας μιλήσαμε, μαύρα κοράκια. Καλά, κόλλητε, χαλάρωσε. Λοιπόν, όλοι σας, κάντε ησυχία. Ξεχάσατε ότι εγώ είμαι ο υπεύθυνος. Νομίζω πως ξέχασες ότι είμαι και εγώ υπεύθυνη. Ησυχία! Καλά, καλά. Στάθη, παίζουμε πέτρα μολύβι ψαλίδι χαρτί. Ναι, φυσικά, αλλά ήσυχα. Πάμε. Αγόρια, μπορώ να παίξω μαζί σας? Όχι. Κορίτσια, μπορώ να σας κάνω παρέα? Όχι, άσε μας. Κι τουλάχιστον εσύ θα με κάνεις παρέα. Όχι, έχω φίλους. Ναι, και πού είναι οι φίλοι σου? Στο κινητό μου. Τι να κάνω άραγε? Κοίτα, είναι ευκαιρία, είναι μόνος του. Εντάξει, πάμε. Πάμε. Έλα, 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 έλα. Τι θέλετε? Έλα, ρε, έλα, έλα, έλα. Εντάξει. Κανείς δεν σε κάνει παρέα, έτσι δεν είναι? Ναι, και... και η κυρία σου φωνάζει όλο. Ναι, και πού το πας? Το πάει εκεί που θες να έρθεις σαν εμάς. Ναι, έτσι ακριβώς. Εμείς είμαστε καλοί φίλοι. Εμείς δεν προδώνουμε ποτέ. Σκέψου, σου αφήνω μέχρι το σχόλασμα να σκεφτείς. Ωπε! Μήπως δεν με αγαπάει κανείς και να πάω στα μαύρα κοράκια? Λογικά αυτή η επιλογή είναι σωστή. Λοιπόν, παιδιά, γράψατε τα ρήματα, μας απομένουν 2 λεπτά. Ναι! Ναι! Οδυσσέα, εσύ γιατί δεν μου απαντάς? Οδυσσέα, σε ξαναρωτώ, γιατί δεν μου απαντάς? Δώσ' μου το τετράδιο σου εδώ τώρα. Οδυσσέα, γιατί δεν έχεις γράψει τίποτα? Οδυσσέα, γιατί ασχολείσαι με χαζομάρες? Μόλις τελειώσει το μάθημα θα πάρω τους γονείς σου τηλέφωνο, θα δεις τι θα πάθεις. Ορίστε, τελείωσε και ο χρόνος μας. Εξαιτίας ενός ανθρώπου που μας χαλάει συνέχεια το μάθημα. Λοιπόν, παιδιά, καλή σας μέρα, είσαστε ελεύθεροι. Θα πούμε μετά. Τι
είδα πόσο απλώς μαζεύουμε. Μαζέψαμε. Τέλος. Κική, τελικά από πού βρέθηκε η δίδυμη αδερφή σου? Όταν ήταν μικρή, οι γονείς την πήγανε στη γιαγιά για να τη μάθει τρόπους. Αλλά έτσι όπως ήταν κακιά, έτσι και παρέμεινε. Πρώτη φορά ακούω μια τέτοια ιστορία. Εντάξει, τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή. Παιδιά, πάμε μια βόλτα. Ναι, αμέ, αλλά πού? Οδυσσέα, μήπως ξέξεις κάτι? Τι? Ότι δεν είσαι φίλος μας. Παιδιά, μήπως να πάμε στο πάρκο? Όχι, αφού έχουμε καραντίνα, πάμε στον κήπο να παίξουμε. Πάμε. Άντε, τι περιμένουμε, πάμε. Βλέπεις, δεν σου ανήκουν κάτι φίλοι σαν αυτούς που θες. Ναι, τελικά. Θες να πετύχεις την ομάδα μας? Ξέρετε, τελικά θα πάω μαζί σας. Αλλά πρώτα πρέπει να αλλάξεις. Έλα στο δωμάτιο. Πάμε, ναι. Έλα, 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 έλα. Λοιπόν, αγόρια μου, εγώ πάω να βέρω κάτι πράγματα εκεί πέρα για τις καταλές μας. Αν περιμένετε εδώ, οκ? Okay. Κάτι πολύ ωραία κάνει. Μήπως θες να παίξουμε πέτρα μολύβι ψαλίδι χαρτί? Πάμε! Πέτρα μολύβι ψαλίδι χαρτί. Όχι ρε φίλε. Πέτρα μολύβι ψαλίδι χαρτί. Εσύ παίζεις Fortnite? Ναι. Μπράβο ρε παχταρά μου. Να σου πω, εσύ τι ομάδα είσαι? Πολύ καλή ερώτηση. Ξέρεις τι θα σου πω? Καμία. Και εγώ. Ωραίος. Α, ναι, εσύ παίζεις Among Us? Ναι. Ωραίος. Λες να παίξουμε τώρα Among Us? Φυσικά, για ποιο λόγο να με ρωτάς? Ωραία, δεν παχταρά μου, πάμε. Και οι δύο είμαστε imposter. Πόντο, θα σκοτώσουμε όλους μαζί και να νικήσουμε. Ωραία, θα πάμε στο ηλεκτρικά να κάνουμε double kill. Ναι, σκότωσα κάποιον. Με είδαν. Άκου λίγο, όταν κάνουν το report, να πεις ότι αυτός που με είδε να είναι, ναι. Όχι εγώ. Πόρε φίλε, πάτσα είναι η μέρα της ημίνεξης. Αησυχτήρι. Λοιπόν παιδιά, όλα τα πράγματα που είναι για τις καταλιές μας είναι μέσα αυτή τη τσάντα. Από τι να αρχίσουμε? Ξέρεις τι, είναι όλοι καλοί, σκέψου το λιγάκι. Γιατί δεν πας με την αδερφή σου, αφού αδερφή σου είναι? Δεν είναι όλοι κακοί. Αγόρια, τι πάθατε? Τίποτα, απλώς καταλάβαμε ότι όταν έχεις φίλους και δεν κάνεις καταλές και αυτά, η ζωή σου είναι πιο εύκολη. Σκέψου λίγο. Αγόρια, πού πάτε? Τι κάνετε? Εσύ είσαι crewmate, εγώ είμαι crewmate. Εγώ imposter. Πάω να τους ρωτήσω τι γίνεται. Αγόρια, μπορείτε να μου εξηγήσετε τι? Πού είναι τα μαύρα σας ρούχα? Τι γίνεται εδώ? Τι κάνετε? Εγώ σου λέω να αλλάξεις τα ρούχα επειδή δεν μου αρέσει αυτό. Ναι, επειδή ένα κοριτσάκι να είναι έτσι. Κατάλαβες τώρα. Δεν ξέρω εμείς πόσο όμορφοι είμαστε. Α, δεν τα μάθαμε καθόλου καλά! Ελεύθερο! Τι έγινε, τι πάθανε? Τι τους έκανα? Stop. Είμαι η Αναπέ. Το ακούω αυτό. Είμαι καλή φίλη. Δεν θα σε προδώσω. Ποια είσαι εσύ? Έλα να παίξουμε. Άντε, τι περιμένεις? Πάρε με στα χέρια σου. Ναι, αφέντη. Σαμ. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, άκουμε. Ναι, αφέντη. Σαμ. Σταμάτα.
το λίγο να με διακόπτεις. Άκου, θες να γίνεις όμορφη σαν εμένα και να σε φοβούνται όλοι και να τους κάνεις ό,τι θες. Ναι, φυσικά και θέλω. Ωραία, πάμε στο λίγο στο μπάνιο. Ναι, αφέντη Σάμου. Αφέντη Σάμου, αφού είπατε ότι θα είμαι σαν εσάς, γιατί είμαι μες στα μαύρα και δεν φοράω ένα πολύχρωμο ανοιχτόχρωμο φουστάνι φόρεμα? Συγγνώμη, νομίζω ότι δεν κατάλαβες καλά. Εγώ είμαι η Βασίλισσα, εσύ απλώς είσαι... Τι είμαι, αφέντησα? Λοιπόν, μη γίνεσαι αχάριστη. Τι θες, να μείνεις χωρίς φίλους? Όχι, αφέντησα. Σας ευχαριστώ που με κάνατε τόσο όμορφη. Έτσι, μπράβο. Και να μην ξεχνάς χωρίς εμένα είσαι ένα τίποτα. Ναι, αφέντησα. Χωρίς εσάς είμαι ένα τίποτα. Γιατί είσαι έτσι! Καταρχήν, δεν είμαι η Κική, είμαι η Κέιτι. Αυτό το καταλάβαμε, αλλά γιατί δεν φοράς τα συνηθισμένα ρούχα του κορακιού? Ελά, φύγετε από εδώ, κότες! Μη μας ενοχλείτε! Ποιον είπες κότες, Κέιτι? Οδυσσέα, δεν το είπε η Κέιτι, μάλλον το είπε αυτή η κούκλα. Ωχ, ποια είσαι εσύ? Τι, δεν με θυμάσαι, Οδυσσέα? Ομιτζή, ξέρει το όνομά σου. Αναμπέλα? Ναι, η ίδια. Εσύ, Κέιτι, δεν μας είπες. Πώς έγινες έτσι? Τι να πω, δεν με κάνατε παρέα. Και έτσι είπα να γίνω σαν την αφέντησά μου. Καλά, εντάξει, φτάνουν οι πληροφορίες. Εντάξει, πάμε και να το πούμε σ' άλλους. Καλά. Πάμε. Άντε πάλι αυτός ο Οδυσσέας. Πώς μιλάς έτσι για τον κολλητό μου? Μήπως τώρα ξέχασες πως ο κολλητός του είναι ο Παύλος? Ναι, έχεις δίκιο. Τέτοιο φίδι ποτέ δεν έχω δει σαν τον Οδυσσέα. Αυτό για το φίδι θα το συζητήσουμε αργότερα, Στάθη και Κωνσταντίνα. Ωχ, μας τρόμαξες. Εντάξει, τώρα δεν έχουμε χρόνο για αυτό. Ακούστε, θυμάστε την Αναμπέλα? Ναι, αλλά πού τη θυμήθηκες? Περίμενε, Βικτόρια. Είναι εκείνη η Αναμπέλα, εκείνη η κούκλα που μου έλεγες παλιότερα στο Viber. Ναι. Περίμενε. Θες να πεις ότι γύρισε? Επιτέλους, κάποιος άνθρωπος το κατάλαβε. Και μαντέψτε, ποιον έκανε κούκλα? Ποιον? Την Κέιτι. Πώς γίνεται, αφού την πετάξαμε? Σιγά, θα μας κάνει πάλι κάποια πλάκα. Δεν σας κάνει πλάκα. Εντάξει, πάμε το ελέγξουμε. Και αν όλα αυτά δεν ισχύουν που μας λες και μας κάνεις πλάκα, θα μας πάρεις το καθένα από μία σοκολάτα. Εντάξει, και άμα λέω αλήθεια, θα μου πάρεις 30 σοκολάτες. Σύμφωνοι? Ναι, σύμφωνοι. Εντάξει, θα μιλάμε πολλή ώρα για σοκολάτες. Πάμε να δούμε άμα ισχύει αυτό που είπε ο Οδυσσέας. Ναι, πάμε να δείτε. Πάμε. Ωραία, εσείς πηγαίνετε να δείτε άμα είναι αλήθεια. Εγώ τώρα θα έρθω, η μαμά μου με παίρνει τηλέφωνο. Εντάξει. Ήσυχα ρε παιδιά, μη μας δει. Ωχ, Οδυσσέα, είχες δίκιο. Βλέπετε, ο κολλητός μου δεν λέει ποτέ ψέματα. Θα δούμε για πόσο καιρό θα είμαι κολλητός. Βικτόρια, παραλίγο να μας έχει δει. Πας καλά. Νομίζω πως κάποιος εδώ μέσα θέλει να μας ακούσει. Πας καλά! Ωχ! Πού πήγε? Πού πήγε?
έρχεται να παίξουμε. Κούκλες παίζουνε. Παιδιά, τι έγινε, είστε καλά? Εγώ ήρθα εδώ πέρα γιατί τρόμαξα. Η κούκλα γύρισε και τώρα προσπαθεί να μπει. Βοήθησέ μας. Έλα, έλα. Ελάτε να παίξουμε. Να παίξουμε. 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 Όχι, δεν θέλουμε. Δεν θέλουμε. Όχι, δεν θέλουμε. Φύγε. Φύγε σας. Ωχ, σταμάτησε. Ναι, αλλά τώρα τι θα κάνουμε? Εγώ πάντως δεν ξέρω. Εσείς παιδιά ξέρετε. Οδυσσέα, Στάθη, θυμάστε εκείνη το κουτί της κούκλας που τη βάλαμε να κοιμηθεί? Το κουτί το πετάξαμε. Τέλεια, τώρα τι θα κάνουμε? Παιδιά, εσείς είδατε κάπου την κυρία σήμερα? Αφού μας είπε πως θα λείπει, τι ρωτάς? Μήπως να την πάρουμε τηλέφωνο? Ναι, καλή ιδέα. Ποιος θα την πάρει? Ας την πάρω εγώ. Δεν το σηκώνει. Τι να κάνουμε? Ωραία, τότε πρέπει να ψάξουμε άλλη λύση. Τι λύση, καλέ? Ας ψάξουμε στο ίντερνετ. Όντως. Πώς δεν το σκεφτήκαμε από την αρχή? Εσείς μήπως ξέρετε που μένει? Ναι, εδώ γράφει την οδό. Πρέπει όμως πρώτα να δούμε αν είναι εκεί ακόμα η κούκλα. Όχι, δεν είναι κανένα. Ωραία, πάμε αμέσως, τώρα. Πάμε γρήγορα. Ελάτε, πάμε. Πάμε γρήγορα. Πάμε. Νομίζω να το! Ναι! Ναι, ναι, πάμε! Πάμε! Περάστε! Γεια σας! Χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας! Το ξέρω! Σας περίμενα εγώ! Ξέρω τι πρόβλημα έχετε εσείς. Ξέρω. Θα πάρετε τώρα αυτό εδώ το βιβλίο και φτιάξετε καινούριο κουτί για την κούκλα. Και αν χρειαστεί, εδώ στο βιβλίο τα έχει όλα. Έχει διάφορα φίλτρα γι' αυτό. Ευχαριστούμε! Περιμένετε, περιμένετε, μην φύγετε! Όταν τη πιάσετε, όταν τη βάλετε στο κούτι και τα κάνετε όλα, θα μου τη φέρετε εδώ σε μένα, ναι. Θα την έχω εδώ, εγώ ασφαλής. Δεν θα πειράξει ξανά κανέναν. Ευχαριστούμε και πάλι. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, πρώτα πρέπει να ελέγξουμε αν είναι εκεί. Εντάξει, πάω εγώ. Δεν είναι μέσα. Ωραία. Ωραία, μπείτε. Παιδιά, πάμε γρήγορα να φτιάξουμε το μαγικό κουτί. Πάμε, πάμε. Πάμε. Λοιπόν, χρειαζόμαστε ένα μπολ. Ωραία.
Λοιπόν, χρειαζόμαστε ζάχαρη, καφέ και νερό. Λοιπόν, Βικτόρια, φέρε μου τη ζάχαρη και εσύ, Κωνσταντίνα, το καφέ. Ωραία. Βάζουμε μέσα. Λοιπόν, βάζουμε μία κουταλιά, δύο κουταλιές ζάχαρη και λίγο καφέ. Το ανακατεύουμε. Α, ναι, χρειαζόμαστε και νερό. Πάω να φέρω τώρα. Λοιπόν, να το και το νερό μας. Χάρακα και στυλό έχω εδώ. Λοιπόν, το βάζουμε. Ανακατεύουμε και λέμε. Holy moly mola kisha. Όλοι μαζί τώρα. Holy moly mola kisha. Holy moly mola kisha. Holy moly mola kisha. Ωχ, Παναγιά μου, εμφανίστηκε. Να το, παιδιά. Τέλεια, το κουτί εμφανίστηκε. Τι κάνετε εσείς εδώ? Ωχ, άστα αυτό το κουτί. Μη τολμήσεις και πεις τα λόγια. Κέιτι, έλα εδώ γρήγορα να με πιστοτέψεις. Λοιπόν, παιδιά, πείτε μαζί μου τα λόγια. Κούκλα, κούκλα, θυμίσου, θα πάρω τα σου. Όχι! Λοιπόν, παιδιά, τώρα πάμε στη μάγισσα. Πάμε! Ορίστε, μάγισσα, αυτό που σας υποσχεθήκαμε. Ορίστε. Ευχαριστώ, παιδιά μου. Ναι, τα καταφέραμε! Και τώρα, οι δυο μας. Δεν θα πειράξεις ποτέ εσύ κανέναν πια. Ξύπνα, Κέτι. Τι γίνεται εδώ, τι γίνεται εδώ. Καταλαμμένο σχολείο είμαι. Καλύτερα να πάω από πίσω στη γιαγιά μου να τρώω εκεί πέρα τις φασολάδες, τις όλα, αρκεί να πω στη γιαγιά μου. Γεια σας, φύγετε από εδώ, καταλαμμένες. Πομ. Όμιτζι, ξέρω το όμονο. Το όμονά σου. Εντάξει, μάθαμε πληροφορίες. Παύλο, πάμε και να το πούμε σε άλλους. Πάμε πάλι, δηλαδή σε αυτό. Αυτό για το Ωραία, πάμε να το ελέγξουμε. Και αν μας κάνεις πλάκα και δεν ισχύουν όλα αυτά που μας λες, θα μας πάρεις στο στον καθένα. Ωραία, εσείς πηγαίνετε. Ναι, πάμε να δείτε. Εσείς πηγαίνετε να δείτε, εγώ θα κάτσω εδώ λίγο να δω. Βικτόρια, παραλέγω να μας είχε δει. Τι λύση καλέ, ας ψάξουμε στο ίντερνετ. Όχι. Α, ναι, η μάγισσα της γειτονιάς. Πάμε γρήγορα. Πάμε γρήγορα. Ευχαριστούμε και εμάς. Εκεί. Ωραία.